Εντείνεται η ανησυχία για τα ολοένα και αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφονται και στην Κρήτη. Ενώ είχαμε μία παύση, δεν ερχόταν ο κόσμος να ελεγχθεί. Ξαφνικά, λόγω των κρούσματων, αυξήθηκε η προσέλευση του κόσμου και αυξήθηκαν και τα κρούσματα. Ενδεικτικά της πορείας που ακολουθεί η πανδημία στο νησί είναι τα στοιχεία που καταγράφουν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ στο Ηράκλειο, που δείχνουν πως ουσιαστικά μέσα σε 4 εβδομάδες έχουν πενταπλασιαστεί τόσο τα κρούσματα όσο και οι άνθρωποι που προσέρχονται για τεστ. Αυτό συνδυάστηκε μετά την αφαίρεση της μάσκας, οπότε έχουμε και περισσότερα κρούσματα πλέον. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την περίοδο από 22 Μαΐου έως 27 Μαΐου στα σταθερά σημεία του ΕΟΔΗ στο Ηράκλειο προσήλθαν συνολικά 1.638 άτομα με 135 τεστ να βρίσκονται θετικά. Τα στοιχεία παρουσίασαν σταθερότητα τις επόμενες εβδομάδες για να φτάσουμε στην περίοδο από 14 έως 22 Ιουνίου όπου 3.749 άνθρωποι έσπευσαν στις δημόσιες δομές για να κάνουν rapid test, με τα 716 από αυτά να βγαίνουν θετικά. Σαφώς τις τελευταίες ημέρες έχουμε και ζήτηση για rapid test να γίνουν στο φαρμακείο και μεγάλη ζήτηση για τα self-test, τα οποία αγοράζουν οι συμπολίτες μας και τα κάνουν στο σπίτι τους. Το Ηράκλειο είναι αυτό που οδηγεί τη φρενήρη κούρσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, την εβδομάδα 13 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου, ο δείκτης θετικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα έφτασε σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ το 16,36%, στα Χανιά το 14,55% και στο Ρέθυμνο το 11,14%. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει κουραστεί, καταλαβαίνω ότι είναι καλοκαίρι, τουριστική περίοδος και έχουμε λίγο ελαφρύνει τα μέτρα προστασίας και τη διάθεσή μας να τα ακολουθούμε αυστηρά. Όμως, δεδομένου ότι βλέπω ότι έχουμε μεγάλη αύξηση των συμπτωμάτων, των περιστατικών, ενδέχεται το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουμε πλέον πάρα πολύ μεγάλη έξαρση και δυστυχώς επαναφορά των μέτρων τα οποία ζήσαμε και όλοι εμείς τον προηγούμενο χειμώνα. Για να μην μπούμε λοιπόν σε μια τέτοια διαδικασία ξανά σε τόσο έντονο βαθμό, κάνω κι εγώ σύσταση από την πλευρά μου σε όλους, τουλάχιστον σε κλειστούς χώρους να φοράμε μάσκα, ανεξάρτητα από το αν επιβάλλεται από τον νόμο αυτή τη στιγμή ή όχι. Οι επικρατέστερες αυτή τη στιγμή μεταλλάξεις, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι οι όμικρον 4 και 5, με το δείκτη μεταδοτικότητα στο Ηράκλειο να φτάνει το 1,53, τα Χανιά το 1,49, το Λασίθι το 1,43 και το Ρέθυμνο το 1,37. Κρατάμε όλα τα μέτρα, να συνεχίζουμε να κάνουμε αντισηψία στα χέρια, να φοράμε τις μάσκες τουλάχιστον σε κλειστούς χώρους και να προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί τα κρούσματα έχουν έρθει πιο κοντά στο κοινωνικό μας περίγυρο. Να σημειωθεί πως σημαντική αύξηση καταγράφουν και οι νοσηλίες στην Κρήτη, με 17 νέες εισαγωγές να γίνονται στα νοσοκομεία του νησιού σε ένα 24ωρο, ανεβάζοντας τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται σε 83.